επιστρωτής, καθηγητής ουρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκτωρ Μιχάλης Χρυσοφός. Καλώς ήρθατε, γιατρέ. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την τιμική πρόσκληση, κυρία Λάκα. Μεγάλη μου και τιμή. Και χαρά μου να είμαι κοντά σας. Μεγάλη μου τιμή. Χρόνια καριέρα, χρόνια στο χώρο της υγείας ο κύριος Χρυσοφός. Θα μιλάμε στον ενικό όμως, γιατί εδώ πάνω απ' όλα κάνουμε support στην υγεία, γιατρέ. Θέλω λίγο να ρωτήσω. Καρκίνος του προστάτη. Ένα θέμα που όταν το ακούν οι περισσότεροι άντρες και γυναίκες βέβαια, τρομοκρατούνται. Τι είναι όμως ουσιαστικά καρκίνος του προστάτη και πόσο συνηθισμένη ασθένεια είναι? Καταρχάς, δεν πρέπει να τρομοκρατείται κανείς. Γιατί και μόνο η λέξη καρκίνος τρομοκρατεί. Όμως, σήμερα ο καρκίνος του προστάτη είναι ένας ιάσιμος καρκίνος. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Το κακό είναι ότι είναι αρκετά συχνός. Έχουμε πάνω από 300.000 στην Ευρώπη άνδρες που αγγίζει περίπου το 27%. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Είναι ο πρώτος καρκίνος στους άνδρες και ακολουθεί ο καρκίνος του εντέρου και ο καρκίνος του πνεύμονα. Άρα πλέον είμαστε εξοικειωμένοι, μπορώ να πω, με αυτή την νόσο. Πλέον μπορούμε να την αποκαλούμε νόσο και όχι επάρατο νόσο. Επάρατο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το έχω ακούσει αυτό και μάλιστα λέω πώς έγινε αυτή η τροποποίηση ουσιαστικά. Ωραία, οπότε μου δώσατε την κατάλληλη απάντηση. Γενικά, για πείτε μου λίγο, αυτό όμως πώς ξεκινάει, πώς έρχεται, πώς κατευθύνεται ένας άντρας σε εσάς, τι συμπτώματα είναι αυτά, γενικά πείτε μου. Καταρχάς, αυτό που πρέπει να πούμε σε όλους τους άντρες είναι ότι όπως η γυναίκα πηγαίνει στο γυναικολόγο, έτσι και ο άντρας πρέπει να πηγαίνει στον ουρολόγο κυρίως μετά την ηλικία των 45 με 50 ετών. Ουσιαστικά ποιος κινδυνεύει όμως, δηλαδή να πάθει πολύ πιο εύκολο καρκίνο του προστάτη? Αυτό θέλω να επισημάνω και γι' αυτό είπα κυρίως μετά τα 45, αλλά υπάρχει και μια κατηγορία ασθενών ή μάλλον υποψηφίων ασθενών ή ανδρών θα έλεγα, που ο έλεγχος θα πρέπει να ξεκινάει από την ηλικία των 40. Αυτοί είναι οι άνδρες οι οποίοι έχουν στην οικογένειά τους πρώτο βαθμό συγγένειας με άνδρα που πάσχει από καρκίνο του προστάτη. Ουσιαστικά έτσι, κληρονομικότητα. Υπάρχει κληρονομικότητα, παρόλο που δεν είναι πολύ υψηλό το ποσοστό, δηλαδή αγγίζει γύρω στο 10% το ποσοστό των ασθενών που με κληρονομικά αίτια θα εμφανίσουν και αυτοί καρκίνο του προστάτη. Ωστόσο, αυτοί οι άνδρες από την ηλικία των 40 και μετά θα πρέπει, άσχετα το εάν έχουν συμπτώματα ή όχι, να ελέγχονται ετησίως από τον ουρολόγο τους. Η ηλικία παίζει ρόλο. Η ηλικία παίζει ρόλο, σίγουρα με την πρόοδο της ηλικίας και γι' αυτό λέμε πάνω από 45 θα πρέπει να αρχίσουν να ελέγχονται για τον καρκίνο του προστάτη και γενικά για τον προστάτη, γιατί ο προστάτης είναι ένας αδένας που δεν μας προστατεύει. Απλά το όνομά του το έχει πάρει επειδή προείσταται, βρίσκεται μπροστά από την κύστη. Αυτός ο αδένας παρουσιάζει κατά τη διάρκεια της ζωής διάφορες παθολογίες που ανάλογα με την ηλικία, άλλες είναι πιο συχνές, όπως σε νεότερη ηλικία μία προστατίτιδα είναι πολύ πιο συχνή. Όσο όμως περνάνε τα χρόνια, έχουμε υπερπλασία, υπερτροφία του αδένα, που μπορεί να εξελιχθεί. Οπότε σε αυτή την περίπτωση απευθύνονται σε εσάς. Απευθύνονται σε εμάς. Εσείς το ιστορικό του κάθε ασθενή το βλέπετε, το ελέγχετε, βλέπετε τον τρόπο ζωής, παίζουν ρόλο? Παίζει ρόλο και ο τρόπος ζωής και κυρίως παίζει ρόλο η παχυσαρκία. Παχυσαρκία. Έχει ενοχοποιηθεί, θα ήθελα να πω καλύτερα, και όχι ότι είναι αποδεδειγμένο, γιατί δεν έχουμε αποδείξεις, έχουμε ενδείξεις. Ότι η κατανάλωση κόκκινου κρέατος, λιπαρών, ο διαβήτης σε κάποιους που παίρναν μεθφορμίνη και κάποιες άλλες ουσίες, φαίνεται ότι εκδηλώνουν, μπορεί να εκδηλώσουν πιο εύκολα καρκίνο του προστάτη. Ουσιαστικά πώς ανοιχνεύεται από έναν γιατρό
Υπάρχει κάποια εξέταση που με το που έρχεται σε εσάς ο ασθενής φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια συμπτώματα τέλος πάντων? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο συνηθίζεται να κάνει ο ασθενής και έτσι τις περισσότερες φορές έρχεται σε εμάς είναι η εξέταση του PSA, είναι το ειδικό προστατικό αντιγόνο. Όμως θα πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι το ειδικό προστατικό αντιγόνο είναι μία εξέταση ειδική του οργάνου, αλλά όχι ειδική της πάθησης. Τι σημαίνει αυτό? Ειδική του οργάνου και όχι ειδική της πάθησης, αγαπημένοι φίλοι μου. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αυξηθεί και στον καρκίνο του προστάτη και μετά από φλεγμονή και μετά από εξπερμάτιση και μετά από οποιαδήποτε κλινική εξέταση που αφορά τον προστάτη, στην υπερπλασία του προστάτη. Έτσι, πολλές φορές έχουμε ένα αυξημένο PSA, όμως αυτό δεν μας οδηγεί. Αυτό πρέπει να μας οδηγεί στον ουρολόγο, γιατί κάτι συμβαίνει με τον προστάτη. Τι συμβαίνει, έρχεται ο ουρολόγος να το ανακαλύψει. Από εκεί και πέρα, η δακτυλική εξέταση και άλλες νεότερες εξετάσεις, όπως η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία, αλλά κυρίως η βιοψία του προστάτου με διορθικό υπέρηχο και κατευθυνόμενες βιοψίες, είναι αυτή η οποία θα μας δώσει απαντήσεις όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς το 100%. Η κατεύθυνση που του δίνετε εσείς όταν ανοιχνευθεί κάποια υψηλή τιμή, ποια είναι? Χειρουργείο ή ανάλογα με την πορεία? Δηλαδή αυτός ο καρκίνος του προστάτη περιορίζεται μόνο στο προστάτη ή υπάρχει και Κοιτάξτε, από τη στιγμή που θα ανακαλύψουμε ότι υπάρχει ένας καρκίνος του προστάτη, τότε ανάλογα με την τιμή του PSA, με την ηλικία του ασθενούς, με το εάν ο ασθενής, αυτός ο καρκίνος είναι καλά διαφοροποιημένος, δηλαδή λιγότερο επιθετικός ή περισσότερο επιθετικός, μπορούμε να κατευθύνουμε τον ασθενή σε διάφορες εναλλακτικές λύσεις. Η ριζικότερη είναι η χειρουργική θεραπεία, η λεγόμενη ριζική προστατεκτομή. Όμως όλοι οι προστάτες δεν χρειάζονται άμεσα χειρουργική επέμβαση. Υπάρχει η ενεργός παρακολούθηση, όπου μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτόν τον ασθενή στενά, ώστε να προλάβουμε να τον χειρουργήσουμε όταν αυτός ο καρκίνος αρχίζει να εξελίσσεται. Υπάρχει η ριζική προστατεκτομή που ανέφερα και προηγουμένως, όπου αφαιρούμε όλο το όργανο, και εδώ θα ήθελα να κάνω μία διαφοροποίηση, γιατί ο κόσμος μπερδεύεται συχνά όταν λέμε εγχείρηση προστάτη. Όταν χειρουργείται κάποιος για καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, θα φανταστείτε ότι αφαιρούμε την ψύχα του πορτοκαλιού και αφήνουμε τη φλούδα. Τη φλούδα. Όταν χειρουργείται κάποιος για καρκίνο του προστάτη, αφαιρούμε όλο το πορτοκάλι μαζί με τη φλούδα. Και γι' αυτό έχουμε και διαφορετική αντιμετώπιση και διαφορετικές παρενέργειες από την επέμβαση. Επίσης, άλλες μέθοδοι που μπορούν να ακολουθηθούν όσον αφορά την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη είναι η ακτινοθεραπεία, ορμονική θεραπεία, αλλά και πιο ειδικές περιπτώσεις που πλέον αυτές αφορούν εξειδικευμένα περιστατικά, όπως είναι η εστιακή θεραπεία, κρυοχειρουργική. Η θεραπεία που θα υποβληθεί ο κάθε ασθενής αποφασίζεται πιθανολογώ από το χειρουργό του. Η απόφαση δεν είναι ούτε του γιατρού μόνο του, ούτε του ασθενή. Ούτε του ασθενή. Η απόφαση βγαίνει από κοινού, ανάλογα με το τι θέλει ο άρρωστος και τι πρέπει να κάνει ο άρρωστος. Τι ακριβώς πρέπει. Για παράδειγμα, σε έναν άρρωστο ο οποίος είναι νέος, ενεργά σεξουαλικός, με έναν καλά διαφοροποιημένο καρκίνο, μπορούμε να τον παρακολουθήσουμε και να μην τον χειρουργήσουμε. Αντίθετα, ένας νέος άρρωστος, ο οποίος έχει ένα καρκίνο που είναι υψηλού κινδύνου, ένα προχωρημένο λεγόμενο Gleason score, με ένα αυξημένο PSA, αυτός θα πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα. Αυτό, γιατρέ, ως επιτοπλίστων, η σεξουαλικότητα του ζευγαριού,
όταν κάποιος άνδρας έχει καρκίνο του προστάτη, πώς επηρεάζεται? Καταρχάς, πρέπει να διευκρινίσουμε δύο πράγματα. Ότι όταν κάποιος χειρουργείται για καρκίνο του προστάτη, αυτό που μετράει πρώτα απ' όλα είναι μια ογκολογική επέμβαση. Άρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε ένα καλό ογκολογικό αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το στάδιο και το κίνδυνο ύπαρξης εξωπροστατικής νόσου, τότε διαλέγει ο χειρουργός και έχοντας και τις εξετάσεις, τον προχειρητικό έλεγχο του ασθενού, τότε έχουμε την δυνατότητα να εξηγήσουμε στον άρρωστο ότι γίνεται διατήρηση των αγγείων και των νεύρων της τύσης. Μετά την επέμβαση, ανεξάρτητα από τη μέθοδο που θα ακολουθηθεί, υπάρχει ένα ποσοστό ασθενών που θα εμφανίσουν κάποιες μορφές αισθητικής δυσλειτουργίας και θα χρειαστεί... Τα ποσοστά είναι μεγάλα. Τα ποσοστά, κοιτάξτε, τα βιβλιογραφικά δεν είναι μεγάλα. Τα πραγματικά, εγώ θα έλεγα ότι αγγίζει το 20%. 20%? Πράγματι, μετά από οποιασδήποτε μορφής αντιμετώπιση, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να δημιουργηθεί κάποιος βαθμός αισθητικής δυσλειτουργίας. Ξεκινώντας από την ριζική προστατεκτομή, που θεωρούμε ότι είναι ο κύριος επεμβατικός χειρισμός, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να καταλάβει ο άρρωστος και ο σύντροφός του βέβαια, ότι μιλάμε για μία ογκολογική επέμβαση. Άρα, το πρώτο μέλημά μας είναι να έχουμε ένα καλό ογκολογικό αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, η προσπάθεια που γίνεται πάντα είναι να διατηρηθούν τα αγγεία και τα νεύρα της τύσης, ώστε να μην υπάρξει σημαντικού βαθμού αισθητική δυσλειτουργία. Ωστόσο, υπάρχουν καρκίνοι οι οποίοι οι ασθενείς που έχουν κίνδυνο εξωπροστατικής επέκτασης της νόσου. Εάν ένας τέτοιος ασθενής είναι high risk που λέμε, σε αυτόν τον άρρωστο μας ενδιαφέρει να έχουμε καλό χειρουργικό αποτέλεσμα, άσχετα αν θα χρειαστεί να θυσιάσουμε τα αγγειονευρώδη δεμάτια, δηλαδή τα αγγεία και τα νεύρα της τύσης, με αποτέλεσμα να έχει αισθητική δυσλειτουργία. Ένας άλλος παράγοντας είναι ο βαθμός της αισθητικής ικανότητας και της αισθητικής λειτουργίας που έχει ο άνδρας πριν πάρει στο χειρουργείο. Ένας άνδρας ο οποίος έχει μια καλή στήση μετά από μια χειρουργική επέμβαση στην οποία θα διατηρήσουμε τα αγγεία και τα νεύρα, μπορούμε να πούμε ότι ίσως με μια μικρή βοήθεια τον πρώτο καιρό να έχει ένα καλό αποτέλεσμα στη στήση. Πάντως υπάρχει λύση. Γιατί οι περισσότεροι έχουν τρομοκρατηθεί και με το που ακούνε καρκίνο του προστάτη το έχουν συνδέσει με τη σεξουαλικότητα του ζευγαριού. Κοιτάξτε, είναι ένα όργανο που βρίσκεται σε μια ευαίσθητη περιοχή. Οπότε δεν είναι μόνο ο φόβος για τον καρκίνο, δεν είναι μόνο ο φόβος για τη σεξουαλικότητα, αλλά ακόμη και σε καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, ο άνδρας θεωρεί ότι μετά από μία επέμβαση στον προστάτη του θα έχει πρόβλημα με τη στήση του, πράγμα το οποίο δεν είναι αληθινό. Ναι. Τις περισσότερες φορές ο φόβος αυτός μπορεί να οδηγήσει και σε λάθος αποτελέσματα. Όταν έρχονται σε εσάς, είναι λίγο τρομοκρατημένοι? Πολύ. Πάρα πολύ. Όχι λίγο, πολύ. Πάρα πολύ. Το εξής απλό. Εκτομή πιελικού λεμφαδένα. Θέλω λίγο να μου το εξηγήσετε και ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Κοιτάξτε. Ανάλογα, όπως είπαμε, με το PSA και το Gleason score, δηλαδή το αποτέλεσμα που μας δίνει το βαθμό της επιθετικότητας, για να το εξηγήσω με απλά λόγια, που θα έχουμε από τη βιοψία, εάν το Gleason score είναι κάτω από 10, δεν χρειάζεται να γίνει λεμφαδενικός καθαρισμός. Εάν το Gleason score είναι
είναι, εάν, συγγνώμη, το PSA είναι, εάν το PSA είναι πάνω από 10, τότε προχωρούμε και κάνουμε πυρηνική λεφαδενεκτομή, γιατί είναι η πρώτη λεφαδένες που έχουμε μεταστατική νόσο. Σε αυτή την περίπτωση αφαιρούμε τους πυρηνικούς λεφαδένες και παλιότερα αυτό το οποίο ίσχυε ήταν ότι έχεις θετικούς λεφαδένες, σταματάς την επέμβαση και τελείωσε. Τώρα αυτά τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Ακόμη και με θετικούς πυρηνικούς λεφαδένες προχωράμε, απλά αλλάζει πλέον η αντιμετώπιση και δεν σταματάμε μόνο στη ριζική προστατεκτομή, αλλά η ριζική προστατεκτομή αποτελεί ένα μέρος μιας πολύπλευρης αντιμετώπισης. Ουσιαστικά έχουν αλλάξει τα δεδομένα, αγαπημένοι φίλοι μου. Θέλω τώρα να δώσετε ένα μήνυμα ζωής σε όλους τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Καρκίνος προστάτη, πώς αντιμετωπίζεται και πώς πρέπει να βλέπουμε αισιόδοξα πλέον τη ζωή. Το μήνυμα είναι ότι όλοι οι άντρες από τα 45 ή αυτοί οι οποίοι έχουν στην οικογένεια πατέρα, αδελφό με καρκίνο του προστάτη από τα 40, θα πρέπει να ελέγχονται ετησίως με PSA και βακτηριακή εξέταση από τον ουρολόγο. Ο καρκίνος του προστάτη, ο οποίος ανιχνεύεται σε πρώιμα στάδια, είναι διάσημος και δεν δημιουργεί προβλήματα, δεν δίνει εύκολα μεταστάσεις, ενώ αντίθετα ένας καρκίνος ο οποίος θα είναι παραμελημένος θα αναγνωριστεί σε προχωρημένα στάδια ή μεταστατικά, οπότε χάνουμε από τα όπλα που έχουμε στη φαρέτρα μας. Έχουμε πάρα πολλά όπλα στη φαρέτρα μας και γι' αυτό δεν πρέπει πια ο καρκίνος του προστάτη να μας τρομάζει. Να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον Δόκτωρ Μιχάλη Χρυσοφό για την πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Χίλια ευχαριστώ, τιμή μου που ήρθατε στην εκπομπή μου. Και δική μου χαρά που ήμουν κοντά σας και εύχομαι αυτά που είπαμε να περάσουν στον κόσμο, όχι τόσο σαν συμβουλές υγείας, αλλά όσο στο να νικήσουν το φόβο τους κατά του καρκίνου και ειδικά κατά του καρκίνου του προστάτη. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, γιατί εμείς κάθε Πέμπτη 9 η ώρα Blue Web TV κάνουμε support στην υγεία. Να ευχαριστήσω με την σειρά μου την έκθεση Ελλήνων και ξένων δημιουργών Ακρόδεμα στο λιμάνι της τέχνης. 15 Πέμπτου τελειώνει η έκθεση, μια έκθεση εξαιρετική, η τέχνη συμπράττει με την υγεία και μην ξεχνάτε, αγαπημένοι φίλοι μου, ότι και η υγεία είναι τέχνη.